Φτάσαμε, καριά, κλειστά βλέπω όλα. Κοιμούνται ακόμη. Ωραίο το Vogue. Ωραίο το Vogue. Το οδηγήσαμε. Αυτοκινητόδρομο, επαρχιακό. Μπήκαμε λίγο, κάναμε χώμα. Μπορώ να πω ότι δεν του λείπει τίποτα. Είναι μια μοτοσυκλέτα που προσφέρει τα πάντα στον αναβάτη. Σε τιμή κιόλας που είναι πάρα πολύ καλή για την κατηγορία αυτή. Ωραία. Μια μοτοσυκλέτα ολοκληρωμένη μόνο με 10.000 ευρώ. Σε αυτή την κατηγορία, στον 900 κυβικών, που είναι η πιο ανταγωνιστική. Με αυτά και με αυτά, φτάσαμε στην καριά. Φτάσαμε στην καριά. Τι, ευτυχώς εδώ έχει δροσιά και ξεφύγανε από τα σαραντάρια της Αθήνας και των παραλίων. Είδες τι όμορφη διαδρομή αυτή μέσα από το Μάζι. Φοβερή, φοβερή. Ιδανική για τέτοιες μοτοσυκλέτες. Δεν είχα ξαναέρθει. Συνδυάζει και άσφαλτο και λίγο χώμα. Τα πάντα μια όλα. Χαρά, μια χαρά. Τα πάντα όλα. Μια χαρά. Οπότε μου δόθηκε και η ευκαιρία να δω το Vodge πώς συμπεριφέρεται σε ένα βατόχωματόδρομο όπως αυτός που είχα. Εγώ δεν ξέρω, μπροστά μου που σε έβλεπα και πήγαινες. Εντυπωσιάστηκα. Δηλαδή μου άρεσε πολύ όλο το στυλ της μοτοσυκλέτας αυτό. Και μου έκανε και εντύπωση πατώντας το φρένο αναβοσβήνανε τα φλάσα από πίσω. Ναι, έχει αυτή τη λειτουργία σε απότομο φρενάρισμα να αναβοσβήνουν τα φλάσα για να ειδοποιούν τον οδηγό που έρχεται πίσω. Τι λέει, για πες μου τώρα έτσι μερικά πραγματάκια. Κοίταξε, το Vodge καταρχάς επιτέλους ήρθε στη χώρα μας γιατί πολλοί το περιμένανε νωρίτερα, Μάρτιο-Απρίλιο, τελικά ήρθε τέλη Μαΐου. Ήδη ξέραμε ότι έχει πολλές προπαραγγελίες. Δεν έχει να παραδώσει. Κατευθείαν με το που ήρθανε, όσα ήρθανε φύγανε. Παραδόθηκαν στους ιδιοκτήτες. Που μπορώ να πω, επειδή την οδηγώ εδώ και λίγες μέρες, έχω κάνει ήδη μαζί της γύρω στα 700 χιλιόμετρα, μπορώ να πω ότι όλοι θα μείνουν ευχαριστημένοι. Έχει τα πάντα πάνω, από ό,τι είδα και εγώ, δηλαδή. Τα πάντα, τα πάντα. Τι οθονάρες, τι κύλες, τι. Ο εξοπλισμός της είναι πλήρης. Δεν της λείπει κάτι. Αυτό το επίπεδο εξοπλισμού το συναντάς σε κατά πολύ ακριβότερες μοτοσυκλέτες. Πόσο κάθε. Αυτή έχει σχεδόν 10.000 ευρώ. Έλα. Κάτω από 10.000. Άντε ρε, τα πλάκα κάνει. Οπότε δικαιολογημένα τρέξαν να την παραγγείλουν και να την αποκτήσουν ακόμη και άνθρωποι που δεν την είχαν δει καν. Την είχαν δει μόνο στην έκθεση μοτοσυκλέτας στην Αθήνα, στατική. Δικαιολογημένα λοιπόν έτρεξαν να το παραγγείλουν πριν το οδηγήσουν και πριν το δουν εκτός από την έκθεση μοτοσυκλέτας, γιατί η Vodge από την πρώτη στιγμή, από τα πρώτα μοντέλα που ήρθαν στην χώρα μας, έχει δώσει πολλά καλά δείγματα. Όλες οι μοτοσυκλέτες της σημειώνουν πολύ καλές πωλήσεις, άρα τις εμπιστεύεται το κοινό, κυκλοφορούν ήδη 4-5 χρόνια στην ελληνική αγορά. Το DS525X είναι νούμερο 1, αν όχι νούμερο 1, μέσα στην πρώτη τριάδα της κατηγορίας των Α2 Adventure. Είναι φυσιολογικό ο κόσμος να στρέφεται προς αυτές τις μοτοσυκλέτες, γιατί είναι και η τιμή καταπληκτική. Ναι, ναι, ναι. Δηλαδή η αγορά υποφέρει. Παίζει σημαντικό ρόλο και όχι μόνο η τιμή, είναι η τιμή σε σχέση και με τι προσφέρουν. Όταν δεν τους λείπει τίποτα. Είναι το value for money εδώ πέρα. Ακριβώς. Γιατί να μην την αποκτήσεις. Η ποιότητα κατασκευής τους είναι πολύ καλή. Από πίσω έχουν ένα κολοσσό τηλονσίν, την ξέρουμε πάνω από 20 χρόνια. Γεννήτριες κάνει, ό,τι θέλει. Ακριβώς, τα πάντα. Συνεργάζεται με την BMW επίσης πάνω από 20 χρόνια και εδώ είναι και η συγγένεια που υπάρχει. Οκ. Okay. Πάντα δούμε ξανά στον δρόμο. Ναι, βέβαια. Ο δικύλιδρος σε σειρά κινητήρας του Vodge DS900X, προερχόμενος από τη BMW, έχει 95,2 ύπους στις 8.250 στροφές και 95 νιουτόμετρα ροπής στις 6.000 στροφές. Η κατανάλωση που μετρήσαμε κατά τη διάρκεια του τεστ δεν ξεπέρασε τα 6 λίτρα ανά 100 χιλιόμετρα. Οι αναρτήσεις προέρχονται από την καγιάμπα και είναι πλήρως ρυθμιζόμενες εμπρός και πίσω. Το πυρούν είναι αναστραμμένο, 43 χιλιοστών, με διαδρομή 207 χιλιοστά και το πλήρως ρυθμιζόμενο αμορτισέρ έχει διαδρομή 198 χιλιοστά. Οι εργοστασιακές ρυθμίσεις
κάνουν το μηχανάκι πολύ άνετο σε κάθε είδους διαδρομή. Και στο ταξίδι και σε επαρχιακό δίκτυο. Αλλά αν κάποιος θέλει να ψαχτεί, οι αναρτήσεις είναι ρυθμιζόμενες, οπότε μπορεί να τις φέρει στα μέτρα του. Τα φρένα είναι της Brembo. Μπροστά έχουμε διέβολες δαγκάνες που συνδυάζονται με δίσκους 305 χιλιοστά και πίσω μια μονοέμβολη δαγκάνα με δίσκο 265 χιλιοστών. Το ABS είναι της Boss. Τα ελαστικά πρώτης τοποθέτησης είναι τα Pirelli Scorpion Trail που ντύνουν ζάντες 21 ιτσών μπροστά και 17 ιτσών πίσω. Η ζελατίνα είναι ρυθμιζόμενη σε δύο θέσεις. Εδώ τη βλέπετε στην χαμηλή, χειροκίνητα και εύκολα πάει στην ψηλή. Εδώ από κάτω υπάρχει η κάμερα καταγραφής. Βάζοντας μια κάρτα SIM κάτω από τη θέση που βρίσκεται στη σέλα, αρχίζει και καταγράφει τη διαδρομή σας, ενώ στο αριστερό κομμάτι του τιμονιού υπάρχει ένας διακόπτης, ο οποίος πατώντας τον τραβάτε στιγμιότυπα της διαδρομής σας. Η οθόνη TFT είναι ευκρινέστατη κάτω από οποιασδήποτε συνθήκες, προσφέροντας στον αναβάτη όλη την πληροφορία που θέλει. Ελέγχεται από τους διακόπτες που βρίσκονται στο αριστερό χέρι. Πατώντας το Enter, μπαίνεις στο κύριο μενού, μπορείς να αλλάξεις τα πάντα, να συνδέσεις το κινητό σου με το ήδη ενεργοποιημένο Bluetooth, να συγχρονίσεις τις επαφές σου από το smartphone, cruise control, το radar, να έχεις μία εικόνα της μοτοσυκλέτας σου για τα πάντα, μέχρι και τις θερμοκρασίες και τις πιέσεις των ελαστικών και μπροστά και πίσω. Όλη η πληροφορία είναι μαζεμένη στην οθόνη TFT, που δίπλα της έχει δύο θύρες φόρτισης για να φορτίζουμε τις ηλεκτρονικές συσκευές ακόμα και εν κινήσει. Ο στάνταρ εξοπλισμός περιλαμβάνει 4 προγράμματα ισχύος, Sport, Enduro, Street και Rain, Quick Shifter για αλλαγές χωρίς τη χρήση συμπλέκτη πάνω-κάτω, αμορτισέρ τιμονιού, σύστημα υποβοήθησης αλλαγής λωρίδας, σύστημα ελέγχου πίεσης ελαστικών, όλα τα φωτιστικά σώματα είναι LED, υπάρχει επίσης μονόδρομος συμπλέκτης, εξτρά προβολής ομίχλης, προστατευτικές χούφτες, ρυθμιζόμενες μανέτες, θερμενόμενη σέλα και grip, ανοξείδωτα πλευρικά κάγκελα, πλάγιο και κεντρικό stand. Μία από τις πιο πολύ συζητημένες και πολύ αναμενόμενες μοτοσυκλέτες στην Ελλάδα τα τελευταία χρόνια. Έχει λίγες ημέρες που έφτασε στη χώρα μας και μετά τη σύντομη γνωριμία μαζί της στον τόπο καταγωγής της, στην Κίνα, στη μικρή πίστα της Λονσίν, στην πόλη Τσονκίνγκ, την παραλάβαμε την ελληνική αντιπροσωπεία για τη δοκιμή επί ελληνικού εδάφους. Η μοτοσυκλέτα έχει κάνει στα χέρια μας ήδη σχεδόν 600 χιλιόμετρα μέσα σε 3 μέρες. Έχουμε ταξιδέψει σε αυτοκινητόδρομο, έχουμε κάνει διαδρομές σε επαρχιακό δίκτυο. Τώρα, όπως βλέπετε, βρισκόμαστε σε μια βατή χωμάτινη διαδρομή. Είμαστε στα ορεινά του νομού Αργολίδας, κοντά στο χωριό Καριά, γνωστό και ως Κολοκοτρονίτσι. Οι αναρτήσεις είναι στις εργοστασιακές ρυθμίσεις αυτή τη στιγμή και το μόνο που έχουμε να πούμε είναι ότι είναι ρυθμισμένες προς την άνεση του αναβάτη και όχι τόσο πολύ στο να συμπεριφέρονται όπως θα ήθελε ένας αναβάτης που κάνει απαιτητικές χωμάτινες διαδρομές. Βέβαια, τα ελαστικά πρώτης τοποθέτησης δεν είναι τα καταλληλότερα για να κάνεις off-road, οπότε φταίει και αυτό που η αίσθηση που έχουμε στο χώμα δεν είναι ενός καθαρόιμου adventure. Μπορεί να κάνει ακραία πράγματα σε χωμάτινη διαδρομή. Αλλά δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Όσο άνετα κινήσεις σε επαρχιακό δρόμο, με στροφές
με καλή μέτρια ή κακή άσφαλτο, τόσο άνετα κινείσαι και σε τέτοιου είδους κομματόδρομους όπως είναι αυτός που διασχίζουμε αυτή τη στιγμή. Η θέση οδήγησης είναι άνετη, η σέλα καλοσχεδιασμένη, το εργονομικό τρίγωνο είναι εξαιρετικό. Ο καθένας βέβαια μπορεί να θέλει να φέρει το τιμόνι στη θέση που επιθυμεί, μιας και ρυθμίζεται. Τα χειριστήρια είναι στις σωστές θέσεις. Μπορείτε να διαχειριστείτε τα πάντα μέσα από το μενού της ευκρινέστατης οθόνης με μεγάλη ευκολία από τους διακόπτες που υπάρχουν, όπως βλέπετε, και μπορούμε να πούμε ότι μοιάζουν με αυτούς ενός κατέμ. Η οθόνη και το μενού είναι στα πρότυπα μιας BMW. Η χρήση επώνυμων περιφερειακών, η προσεκτική συναρμογή των πλαστικών μερών, η ποιοτική βαφή, ο υπερπλήρης εξοπλισμός και ένας εξαιρετικός κινητήρας υπογραμμίζουν τη στρατηγική της VOGUE για την είσοδο στην μεγάλη κατηγορία των adventure μοτοσυκλετών. Υπάρχουν συγκεκριμένες λεπτομέρειες που απαιτούν μεγαλύτερη προσοχή και βελτίωση, όπως η υστέρηση στην απόκριση του γκαζιού στις χαμηλές τροφές, ένα θέμα που θα επιληθεί σύντομα από τη VOGUE με αναβάθμιση λογισμικού, ο θερμός αέρας που στέλνει το βεντιλατέρ στην αριστερή γάμπα και η τοποθέτηση του κεντρικού stand που βρίσκεται ακριβώς κάτω από το μασπιέ του συνεπιβάτη. Το VOGUE DS900X εισέρχεται με αξιώσεις στην κατηγορία των μεγάλων adventure, προσφέροντας αποδοτικό κινητήρα, προηγμένη τεχνολογία και ελκυστική τιμή. Είναι ιδανικό για αναβάτες που αναζητούν μια ευέλικτη μοτοσυκλέτα για ποικίλες συνθήκες, χωρίς συμβιβασμού στην απόδοση και την ποιότητα.